Μετά από 7 χρόνια απουσίας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη ξαναβρέθηκε στις Βρυξέλλες. Με τη διήμερη επίσκεψή του στη Βελγική πρωτεύουσα, θέλει να διαβεβαιώσει τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν το κόμμα του κερδίσει και συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασίας, θα μείνει σταθερός στις αρχές και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μια από τις συναντήσεις του ήταν με τον επικεφαλής διαπραγματευτή για τον Brexit, Μισελ Μπαρνιέ. Με διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι και οι 600.000 Ιταλοί που βρίσκονται στην Αγγλία θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουν σήμερα όταν βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άριστη χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Βασικό θέμα στις συζητήσεις του ηγέτη του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια ήταν το μεταναστευτικό. Ο αριθμός των συνοριοφυλάκων μπορεί να αυξηθεί, με στόχο να δημιουργηθούν hot spots στην Ιταλία, με δυνάμεις που θα έρθουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Καβαλιέρε δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές στην Ιταλία. Όμως, ως ηγέτης του κόμματος, είναι αυτός που σε περίπτωση νίκης θα προτείνει τον άνθρωπο που θα αναλάβει το πρωθυπουργικό θόκο.